Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα H&M βίντεο, σε ένα H&M haul, τα οποία αυτή τη φορά μου βγάλανε λίγο την ψυχή, καθώς τα νούμερα δεν ξέρω τι πάθανε. Το νούμερό μου ήταν πάρα πολύ μεγάλο στο σακάκι που πήρα, έπρεπε να το επιστρέψω. Πήρα παράλληλα, παρήγγυλα καινούριο και μου ήρθε το σωστό νούμερο. Περιμένω ακόμα να μου γίνει refund από την προηγούμενη φορά. Και έκανα και άλλη μια παραγγελία μετά με κάτι παντελόνια που το ένα ήταν τεράστιο και το άλλο ήταν πολύ μικρό. Πάλι τα έχω στείλει και περιμένω πάλι το refund. Δεν ξέρω τι έγινε με τα H&M αυτή τη φορά. Δεν έκανα πετυχεσά αυτό. Θα ξεκινήσω πρώτα με ένα t-shirt του Γιάννη. Ένα απλό t-shirt ανδρικό, το οποίο είναι λίγο και πιο μακρύ. Είναι στη μόδα τώρα τελευταία από ό,τι έχω καταλάβει. Στην πιτσιρικαρία να φοράει έτσι τέτοια τισερτάκια. Δεν το έχω κοντά μου γιατί το πήρε. Το πήρε στο ταξίδι για να το φοράει. Οπότε απλά θα σας έχω πλάνα από το μοντέλο Johnny για να δείτε λιγάκι πώς είναι το t-shirt αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ έτσι απλό. Δείτε το. Το επόμενο που πήρα για εμένα ήταν αυτό εδώ, το oversized σακάκι, είναι ένα μαύρο, το ύψος του, το μήκος του μάλλον, είναι λίγο εκεί στον ποπό περίπου. Θεωρώ ότι είναι ένα μήκος δηλαδή που είναι πάντα στη μόδα, μπορείς να το συνδυάσεις με πάρα πολλά πράγματα, με τζιν, με φορέματα, με κολάν, με παντελόνια, με φούστες, με ό,τι θέλεις. Πραγματικά είναι ένα σακάκι πασπαρτού για την καρταρόμπα. Και αξίζει να έχετε τέτοια κομμάτια στην καρταρόμπα σας, γιατί είναι διαχρονικά και θα σας βγάλουν πολύ καιρό. Θα τα φτουρήσουν τα λεφτά τους, παιδιά. Οπότε θεωρώ ότι ένα τέτοιο σακάκι είναι must για να το έχεις στην ντουλάπα σου, είτε για καλό ντύσιμο, είτε και ακόμα με ένα τζινάκι για ένα καφέ. Έχει πάρα πολύ ωραίο ύφασμα. Δεν ξέρω αν φαίνεται, έχει και κάτι σαν γραμμούλες. Ξέρετε, το κλασικό το ύφασμα του σακακίου. Πάρα πολύ ωραίο. Και το παίρνετε ακριβώς το νούμερό σας, γιατί επειδή είναι oversized το συγκεκριμένο σακάκι, είναι και λίγο πιο χαχόλικο. Εγώ το ήθελα δηλαδή έτσι λίγο πιο μπόλικο, βρε παιδί μου, για να μπορέσει να συνδυάζεται και με τζιν στενά από κάτω και τα λοιπά, έτσι να κάνει ωραίο layering. Δεν ξέρω. Υπάρχει αυτό. Μπορεί να γίνει αυτό με το σακάκι, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, πάρα πολύ ωραίο σακάκι και νομίζω το έχει και σε άλλο χρώμα. Νομίζω το έχει και σε μπέζ. Τέλος πάντων. Εγώ πήρα μαύρο, κλασικά. Δείτε εδώ πλάνο που το φοράω για να δείτε έτσι στο περίπου πώς κάθεται πάνω στο σώμα, αλλά πραγματικά είναι ένα εξαιρετικό κομμάτι και πολύ διαχρονικό για να το έχεις στην ντουλάπα σου. Θα σας δείξω είναι για την Αναστασία, καθώς τα παντελόνια που είχα παραγγείλει, όπως σας είπα, το ένα ήταν πολύ μικρό και το άλλο ήταν τεράστιο, οπότε τα έστειλα πίσω, τζάμπα δηλαδή, που περίμενα να έρθουν για να γυρίσω αυτό το haul. Πήρα λοιπόν στην Αναστασία αυτό εδώ το μακό μακριμάνικο σε φούξια χρώμα που γράφει πάνω Hello και είναι πάρα πολύ ωραίο ύφασμα. Δεν είναι τόσο λεπτό όσο τα άλλα μπλουζάκια, δηλαδή να τις έχω πάρει και άλλο ένα μπλουζάκι, το οποίο είναι αυτό το κλασικό έτσι μακουδάκι του H&M. Αυτό δεν είναι ούτε φούτερ, ούτε αυτό το λεπτό, είναι κάτι ενδιάμεσο. Δηλαδή θεωρώ ότι τώρα για την εποχή είναι ό,τι πρέπει και είναι και πάρα πολύ ωραίο χρώμα, υπερτέλειο. Δείτε εδώ την Αναστασία που το φοράει για να καταλάβετε ακριβώς πώς πέφτει επάνω στο κορμάκι του παιδιού. Εμείς τα έχουμε πάρει στο μέγεθος 1,34-1,40, οπότε δείτε για να δείτε την εφαρμογή. Το επόμενο που
πήρα είναι αυτό εδώ, το απλό μακό μπλουζάκι λευκό με μονοκεράκια επάνω, στα οποία έχουμε έρωτα με τους μονόκερους. Δεν ξέρω αν οι κόρες οι δικές σας έτσι τρελαίνονται με τα μονοκεράκια. Εμένα η δικιά μου τρελαίνεται. Δείτε το και αυτό φορεμένο από την Αναστασία. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτά τα μακουδάκια από τα H&M και δεν παθαίνουν τίποτα στο πλήσιμο, ούτε μπαίνουν, ούτε τίποτα. Τα φοράς και άνοιξη και χειμώνα και φθινόπωρο, είναι πραγματικά υπέροχα. Σε ό,τι σχέδιο να το βρείτε η χρώμα, έχει φοβερή ποικιλία. Οπότε δείτε το φορεμένο, να δείτε πώς κάθεται πάνω στη δικιά μου κοράκλα. Το επόμενο που τις πήρα είναι πιτζάμες. Οι πιτζάμες γενικά από τα H&M είναι πάρα πολύ ωραίες και πολύ ποιοτικές και αντέχουν και πραγματικά είναι σούπερ απαλές, μαλακές, υπερτέλειες. Τις πήρα λοιπόν αυτήν εδώ που είναι πουά. Πάλι στο μέγεθος το πήρα 1,34-1,40 στη δικιά μου. Είναι 7,5 χρονών, αν θέλετε έτσι στο περίπου για να δείτε. Βέβαια είναι αρκετά ψηλή, αλλά για να καταλάβετε στο περίπου την ηλικία με το νούμερο. Το κακό με αυτά είναι εδώ στην κυλίτσα, γιατί δεν έχει λάστιχο, αλλά έχει αυτό το φαρδουλό λάστιχο. Τα νούμερα γενικά στα H&M είναι διπλά, δηλαδή αυτό είναι το 8-10, νομίζω κάπου εκεί, ναι, νομίζω 8-10 της τα πήρα, ανήκει δηλαδή το 1,34-1,40. Μας είναι πολύ μεγάλα φαρδιά εμάς εδώ στην κυλίτσα, οπότε πρέπει να πάλι να κάνω ραπτική για να τις τα πιάσω, για να μπορεί να τα φοράει σωστά. Το άλλο επίσης που μου άρεσε είναι κάτω εδώ που έχει αυτή εδώ τη σουρίτσα και έτσι μένει στο ποδαράκι του παιδιού και δεν σηκώνεται πάνω τη νύχτα όταν κοιμάται και γυρνοβολάνε γύρω γύρω. Και το υφασμά του είναι αυτό το ωραίο, το μακό, το απαλό από τα H&M που είναι, αν δεν κάνω λάθος, όλα τους τα παιδικά ρούχα είναι με οργανικό βαμβάκι. Διορθώστε με αν κάνω λάθος, νομίζω κάπου έτσι το είχα διαβάσει στο site τους κάποια στιγμή. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραία και δεν υδρώνει το παιδάκι, είναι εξαιρετικά. Δείτε εδώ την Αναστασία να φοράει την πιτζαμούλα της. Να ετοιμαστούμε έτσι λίγο σε φθινοπορεινό mood. Και η επόμενη που πήρα πάλι ίδιας λογικής, πάλι δηλαδή έχει αυτή τη σουρίτσα κάτω, πάλι εδώ στην κυλίτσα μας είναι μεγάλο και θα ήθελα το άλλο, ξέρετε, το πιο στενό λάστιχο, βρε παιδί μου, νομίζω θα καθόταν καλύτερα σε αυτά τα κομμάτια. Κάτω είναι ένα απλό ροζ baby pink και πάνω φυσικά μονόκερος νούμερο 2. Παίζει να είναι και η ίδια, ίδιος μονόκερος με την μπλούζα, για μισό λεπτό. Ναι, απλά αυτό έχει ανοιχτά μάτια, αυτό έχει κλειστά μάτια, δηλαδή μονόκερος σε όλες τις φάσεις της ζωής του μονόκερου θα τον έχουμε σε ρούχα. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό, πάλι ίδιο μέγεθος το πήρα, είναι 34-1,40, ναι είναι 8-10, σωστά, το γράφει και εδώ πέρα. Και πραγματικά είναι πολύ ωραίο και οι μπλουζίτσες έχουν εδώ το λαστιχάκι και στη μία και στην άλλη, οπότε είναι πάρα πολύ ωραία γιατί δεν σηκώνεται το βράδυ όταν κοιμούνται και είναι επίσης η ίδια ποιότητα που είναι και η προηγούμενη αλλά και γενικά το μακό που είναι στα H&M. Αυτά λοιπόν αγοράσαμε εμείς. Δυστυχώς ήταν να σας δείξω και άλλα δύο κομμάτια αλλά δεν θα περιμένω πραγματικά να τα αλλάξω γιατί μπορεί να μην πάρω και κάτι τελικά. Ήθελα λίγο να σας μιλήσω για τη διαδικασία επιστροφής που έχουν στα H&M τα online. Ουσιαστικά παραλαμβάνεις το ρούχο, αν θέλεις να το στείλεις πίσω συμπληρώνεις μια φόρμα την οποία την έχουν μέσα στο πακέτο σου. Αν είναι μεγάλο, αν είναι μικρό, αν είναι ελαττωματικό ή οτιδήποτε, έχει διάφορους λόγους και το τσεκάρεις. Γράφεις δηλαδή τον κωδικό του τι έχεις, του γιατί θες να το επιστρέψεις για να το πω καλύτερα. Το βάζεις μέσα πάλι στην ίδια συσκευασία που σου τα είχαν στείλει και σου έχουν και ένα αυτοκόλλητο όπου είναι ουσιαστικά τα στοιχεία τα δικά σου και τα στοιχεία του H&M για να μπορέσει να γίνει η επιστροφή. Το πας είτε σε Econt, γιατί συνεργάζεται με την Econt στη Θεσσαλονίκη, είτε σε ACS, γιατί η Econt για να μοιράσει μετά σε όλη την Ελλάδα συνεργάζεται με την ACS. Άρα, το πας στην ACS,
Αυτό το πακέτο πηγαίνει στα κεντρικά του H&M, στο εξωτερικό. Μόλις λάβουν το πακέτο σου, σου στέλνουν ένα email ότι το έχουν λάβει και ότι έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία επιστροφής του ποσού και θα πρέπει για να γίνει όλο αυτό φυσικά να έχεις ανοίξει λογαριασμό στο site του H&M, να έχεις βάλει και λογαριασμό μέσα στο site τραπεζικό, ώστε να μπορέσει να σου γίνει μετά η επιστροφή του ποσού. Κάπως έτσι όλο αυτό παίρνει καμιά δεκαπενταριά μέρες για να ξέρετε, οπότε αν θέλετε κάποιο κομμάτι όπως και δίποτε και φοβάστε ότι θα εξαντληθεί το νούμερο, κάντε ξανά καινούργια παραγγελία την οποία την πληρώνετε και πάλι και κάποια στιγμή θα σας επιστραφεί το ποσό από τα H&M. Να σας πω ότι το είχα ξαναπάθει αυτό παλιότερα και πραγματικά είναι πολύ τυπική σε αυτό. Απλά είναι αυτές οι μέρες, γύρω στις 10-15 μέρες που κάνει για να σου επιστραφεί το ποσό. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, μην διστάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Θα τα πούμε στο επόμενο. Φιλάκια πολλά!